Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητά μικρά παιδιά, είναι το Uncut Podcast by One Man. Δεν είμαι ο Μάκης Παπασημακόπουλος, αλλά δίπλα μου έχω τον Κωνσταντίνο Αμπατζή. Κάποια πράγματα μένουν ίδια. Τι να πω. Όσο και αν θα ήθελα να φορέσω τα παπούτσια του Μάκη, δεν θα μου χωράγανε, γιατί ο Μάκης έχει μεγαλύτερο πόδι από μένα, οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο να περπατήσω για κάποια περισσότερα μέτρα από τα 30, ας πούμε. Θα έπεφτες, πιθανότατα θα έπεφτες. Θα έπεφτα, δεν θα μου καθόντουσαν καλά. Όπως και να έχει, ο Θοδωρής Κανελόπουλος. Από εδώ και πέρα, μαζί με τον Κωνσταντίνο Μπατζή, θα τρέξουμε τη δεύτερη σεζόν. Έτσι. Του Uncut by One Man. Ναι, δεύτερη σεζόν, γιατί όχι, κι ας έχει Μάρτι. Εμείς τώρα θέλουμε να την ξεκινήσουμε. Ας μην έφευγε ο Μάκη. Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο σαν. Πώς ήταν, δεν ξέρω αν έβλεπες ποτέ Λάμψη. Λάμψη, έχω δει εκ παραδρομής, όταν φιλοξενούσαμε τη γιαγιά μου από την Κυπαρισία που ερχόταν κάποια Χριστούγεννα και έμενε για κάτι μήνες στο σπίτι. Ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα για να έρθει και να μας δώσει κάποιο χαρτζιλίκι. Ήταν να αφήνουμε τη Λάμψη να παίζει κάθε απόγευμα. Οπότε δεν έχω κάποια μεγάλη εμπειρία τηλεοπτική με τη Λάμψη. Ήταν πολύ συχνό φαινόμενο να αλλάζουν χαρακτήρες, βασικά να αλλάζουν ηθοποιοί, αλλά να μην αλλάζουν χαρακτήρες. Οπότε θα μπορούσε εσύ, ας πούμε, να είσαι ο Μάκης, αλλά να τον υποδίεται ο Θοδωρής. Κατάλαβες. Ας πούμε, ο Αλέξης Δράκος είχε αλλάξει τρεις φορές. Αλλά είχε αλλάξει τρεις φορές ο ηθοποιός. Αλλά ο χαρακτήρας είχε μείνει ο ίδιος. Όπως, ας πούμε, κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται τώρα και με τα lockdowns. Ναι. Ας πούμε, αυτό ναι. που ζούμε. Αυτό που ζούμε, ναι. Είναι. Τώρα σε ποιο είμαστε, θυμάσαι. Νομίζω είμαστε season 2, episode 3. Episode 3, σωστά. Τίποτα δεν θα είναι, βέβαια, σαν το. Να πούμε ότι πολύ ωραία τα παρουσίασε και στο One Man ο Νίκος Σταματίνης. Έκανε ένα φοβερό ranking. Τι ζούμε, ranking. Όπου λοιπόν πρέπει να το διαβάσει κάποιος για να το καταλάβει τι έχει συμβεί. Ναι. Όλη αυτή την περίεργη συνθήκη που βρισκόμαστε εδώ και ένα χρόνο, αλλά οκ, okay, δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει. Είναι οκ, okay, ρε παιδί μου, να σε σπίτι, να βγαίνει στο μπαλκόνι το βράδυ και να μην περνάει ψυχή. Όχι, ίσα που. Και να είναι η ίδια μέρα, δηλαδή δεν έχει σημασία αν είναι Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο. It's ok. Δεν σου κρύβω ότι ενοχλούν. Εγώ, δηλαδή, άμα είναι 12 ώρα το βράδυ και ανοίξει η πόρτα τη πολυκατοικία, ενοχλούμε. Ναι, δηλαδή, για ποιο λόγο. Ποιος αλήτης. Ναι, πού ήσουν τόσο ναι, ώρες, τι έκανες. Για ποιο λόγο εσύ να είσαι έξω και εγώ να είμαι μέσα και να βλέπω κάποιο Masterchef, κάποιο Survivor, κάτι. Δεν έχει και τίποτα. Όχι, δεν ζηλεύω καν. Ενοχλούμε, σαν γιαγιά. Ξέρεις, βγαίνω λίγο από την κουρτίνα και κοιτάω ποιος είναι. Λες και γύρισε και 6 το πρωί. Τι θέλει, τι έκανε. Τι έκανε, πού ήταν τέτοια ώρα. 12 η ώρα. Είναι νόμιμος. Αυτό τώρα με την νομιμότητα, να σου πω την αλήθεια, λίγο με έχει μπερδέψει. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να βγάλεις ένα χαρτί. Ναι, ισχύει. Από ισχύει. Κάποιο υπολογιστικό σύστημα και να κυκλοφορείς. Λοιπόν, έχω να καταθέσω εδώ. Δεν είμαι κατά του χαρτιού για το υπολογιστικό σύστημα, έτσι. Όχι, ούτε του υπολογιστικού συστήματος γενικά. Σε καμία περίπτωση νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μας έχει βοηθήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Και συνεχίζουμε μισή ώρα να μιλάμε για υπολογιστές. αλλά έχω να πω λοιπόν, και το νομίζω είναι πολύ χρήσιμο για τους ακροατές αυτό. Χθες έβλεπα ρεπορτάζ στην τηλεόραση όπου ο αστυνομικός πήρε τηλέφωνο και τσέκαρε με τα κεντρικά άφημη πολίτη για να δει αν όντως εργάζεται εκεί που έγραφε το χαρτί και αν δεν είναι σε αναστολή και αν η βεβαίωση είναι νόμιμη. Το οποίο δεν πίστευα ποτέ θα το κάνανε. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, νομίζω είναι ότι έχουμε συνηθίσει μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, καλά. Ενώ αν κάναμε την ίδια κουβέντα πριν ένα χρόνο και σου έλεγα ότι ξέρεις τι, καταρχάς σου έλεγα ότι σε ένα χρόνο θα δουλεύουμε μαζί. Ναι, αυτό. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Σου έλεγα γιατί μου τα λες αυτά, Θοδωρή. Άσε μας. Τι θες. Έχω δουλειά. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα παράλογα, ρε παιδί μου, που συμβαίνουν. Τα lockdown, το ότι δεν ξέρουμε τι μέτρα να πάρουμε, αλλά παίρνουμε μέτρα. Ισχύει. Δεν ξέρουμε τα Σαββατοκύριακα μέχρι τι ώρα πρέπει να βγεις. Είσαι νόμιμος 6 και 5, δεν είσαι. Α, όχι, έχει πάει 7. Δεν ξέρω αν το ξέρουν τα. Και άλλες διάφορες μικρολεπτομέρειες. Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ. Άλλη ώρα τις καθημερινές, άλλη ώρα τα Σαββατοκύριακα. Είναι λίγο jackpot όλο το. Ναι, απλά αυτό που θέλω να πω και τελικά δεν το λέω. Πες το, Θοδωρή. Είναι ότι έχουμε συνηθίσει, ρε παιδί μου, όλη αυτή την παράνοια. Ναι. Ισχύει. Τα υποδεχόμαστε πολύ στοικά. Άλλο ένα lockdown, μερικά μέτρα ακόμα. Ότι και εγώ έχω αρχίσει και πιστεύω ότι όντως, ρε παιδί μου, 2 εβδομάδες είναι ακόμα. Πόσο. Αλήθεια, δηλαδή, είσαι από αυτούς. Ναι. Οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι χρήσιμοι. Επίσης, να κάνουμε βάλουμε ένα disclaimer. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Μαρτίου. Του Μάρτη. Μία ημέρα μετά τα γενέθλια του Πρωθυπουργού μας. Έτσι. Το αφήνω αυτό εδώ.
Οπότε εσείς το ακούτε αυτό Δευτέρα 8 Μαρτίου, οπότε δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει αλλάξει το lockdown πάλι. Μπορεί να έχει αλλάξει το lockdown, μπορεί να έχει γίνει ένας τεράστιος σεισμός. Έγινε σεισμός στη Λάρισα, έγινε στη Νέα Ζηλανδία. Χτυπάμε ξύλο. Ναι. Εντάξει. Καλά να είμαστε. Για γενέθλια πρωθυπουργού χαλαρά πέρασαν. Με ένα σεισμούλι τώρα, 6 Ρίχτερ. Ναι, αλλά ξέρεις, είναι αυτό ότι δεν ξέρω πόσες μέρες τα γιορτάζουν τα γενέθλια στη συγκεκριμένη οικογένεια. Είναι αυτό που με φοβίζει. Είναι και αυτό, είναι και μεγάλη οικογένεια. Δεν είναι ότι, δηλαδή, okay, τον είδαν οι κοντινοί χτες. τον γιόρτασαν οι. Καλά. Τόσο κοντινοί σήμερα. Δηλαδή, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο αν μπροστά. Αν επισκεφτεί τα βαφτιστήρια του πατέρα του, δηλαδή, μιλάμε έχει για. Έχει φύγει ο Μάρτης. Ναι, ποιος Μάρτης. Έχουμε μπει Απρίλιο. Πάμε για Πάσχα. Εντάξει, εσύ είχες ένα αγαπημένο lockdown. Δηλαδή, από όλα αυτά, κάποιο που αγαπάς, έτσι έχεις λίγο στην καρδιά σου περισσότερο. Από... το πρώτο. Το πρώτο, το αυθεντικό. Το πρώτο αυθεντικό. Το... Με τα banana bread. Δεν ξέραμε. Εμείς περάσαμε μια κατάσταση στο σπίτι όπου φτιάχναμε ψωμί κάθε δεύτερη μέρα. Δηλαδή, θυμάμαι να έχουμε βάζα που να μου λέει μην το πειράζεις. Αυτό είναι το μάνα που φουσκώνει με το προζύμι. Πάρα πολύ νόστιμα. Πάρα πολύ νόστιμα. Δεν το συζητώ. Μακάρι να είχαμε κι άλλα τέτοια ψωμιά στο σπίτι μας αυτή τη στιγμή, αλλά αν δεν προλαβαίνουμε. Αλλά φαντάζομαι τώρα ούτε για αστείο δεν έχετε όχι, όρεξη. Όχι, τώρα δεν υπάρχει. Νομίζω κανείς δεν έχει όρεξη να κάνει νομίζω τίποτα από αυτά. Είναι αυτό σου λέει, είναι ένας χρόνος μαρμότας. Εντάξει, τώρα πόσο είμαστε τον τέταρτο μήνα. Του δεύτερου lockdown. Του δεύτερου lockdown, ναι. Απλά είμαστε αυτό που είπες, δεύτερο μήνα, αλλά τελεία κόμμα τέσσερα, δηλαδή... Όπου δεν υπάρχει κάποιο ποιοτικό, ας πούμε, upgrade, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάπως κάτι καλύτερο. Υπάρχει ένα φως στο τούνελ που όχι, θα έλεγε και... μόνο τα εμβόλια. Το φοβερό πρόγραμμα Ελευθερία. Ναι, οκ. Okay. Χθες πιάσαμε ένα εκατομμύριο στα γενέθλια του Πρωθυπουργού, βέβαια. Σημαδιακό. Και είχε πιάσει τις γιαγιάδες και τους έλεγε: μπορεί εσείς να είστε αυτοί που κάνετε ένα εκατομμύριο. Αλήθεια, είχε πάει σε ένα νοσοκομείο και τους έλεγε: δεν ξέρουμε ποιο είναι η δόση για ένα εκατομμύριο, μπορεί να είστε εσείς. Και τι, δεν θα πρέπει να κληρώσει κάποιο δώρο, ναι, κάτι ας πούμε. Τι θα μπορούσε να κερδίζει. Θα μπορούσε να κερδίζει το επικουρικό που έχει χάσει, ας πούμε, του 2013. Κάτι έτσι, τέτοιο. Τα αναδρομικά του λάθη. Θα έπαιρνε ένα αναδρομικό, ας πούμε, για ένα χρόνο. Επειδή ήσουν το 1 εκατομμύριο. Δεν τα σκέφτονται. Τζάμπα, τίποτα τελικά. Όχι, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο. Όσο και αν μας το έχουν πουλήσει διαφορετικά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο marketing στη χώρα μας. Υπάρχει. Ενώ ξεκίνησε καλά, δηλαδή μέχρι το Μάιο τα είχαμε δεχτεί όλα πολύ. Μας τα πουλούσαν εξαιρετικά. Μπορούσαν να βγάλεις τη δήλωση του 105 να την εκτυπώσεις. Μπορούσες να βγάλεις ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ναι, το εκτυπώνεις και αυτό. Μέχρι εκεί νομίζω, μετά δεν υπήρξε κάποια πρόοδος. Μας κρατάει σε αγωνία. Όχι, εντάξει. Πιστεύεις, μπέσα τώρα, μεταξύ μας, οι δυο μας, δεν μας ακούει κανείς. Είναι το τελευταίο lockdown αυτό. Όχι, το τελευταίο lockdown. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση θα πάει μέχρι το Μάιο, πρώτα ο Θεός. Πάσχα, βλέπεις. Πάσχα Αθήνα, όπως πέρσι. Αθήνα. Μίζερα. Μπαλκονάκι. Μπαλκόνι μίζερο. Μια ψισταριά της κακιάς ώρας. Ούτε Χριστούγεννα στυλ. Δηλαδή, έστω μαζευτείτε 9. Θα βαριέται ο κόσμος. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, φεύγαμε, πηγαίναμε στις εξοχές μας. Φεύγαμε, κολλάγαμε στην κίνηση 3 ώρες και ήταν ωραία. το Πάσχα πονάει. Εγώ το έλεγα και πέρσι. Δηλαδή, Χριστούγεννα. Και εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Χριστούγεννα στην πόλη. Αυτό. Πάσχα στο χωριό. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις Πάσχα στην πόλη. Αυτό. Δηλαδή, πάντα τα Χριστούγεννα. Πάντα. Τα περισσότερα Χριστούγεννα ζωή μου τα έχω περάσει στην Αθήνα. Αντίθετα. Και είναι ωραία. Δηλαδή, κόσμος έξω κάποτε. Ναι. Σπάνια φεύγουν οι φίλοι σου, είναι όλοι εδώ, βλέπεις κόσμο. Έρχονται επίσης άλλοι από το εξωτερικό. Αυτό. Πάσχα έχει συνηθίσει. Ενώνονται οικογένειες. Μπαίνουν όλοι σε αυτό το ωραίο το κλίμα. Όχι, Πάσχα. Τι είπα, μιζέρια. Πάσχα και όσο πιο αργά πέφτει. Κάποιοι κλείνουν και το μάτι και κάνουν το πρώτο μπάνιο. Έτσι. Ναι, είμαστε. Φέτος θα μπορούσε άνετα. Ναι, 2 Μαΐου. 2 Μαΐου. Είμαστε σκληροί, εντάξει. Ήτανε και δεν ήτανε κρύο. Αντέχω. Το οποίο μεταξύ μας δεν το ευχαριστιέσαι καθόλου. Είναι το πολύ μέτριο μπάνιο. Είναι το χειρότερο μπάνιο της χρονιάς. Άμα δεν είσαι δηλαδή κολυμβητής όλου του χρόνου, πώς λένε αυτούς. Ναι, χειμερινός κολυμβητής. Μπακυρτζής. Καλησπέρα, κύριε Μπακυρτζή. Κύριε Αργύρη, τι κάνετε. Άμα δεν είσαι χειμερινός κολυμβητής, ναι, είναι ένα μέτριο μπάνιο. Δηλαδή απλά το κάνεις για τη φανφάρα, να δείξεις ότι εγώ αντέχω, ότι δεν κρυώνω. Και απλά για να πεις όταν γυρίσεις ότι παιδιά έκανα και μπάνιο. Και πλέον στα 30 τόσο που είμαστε, ρε παιδί μου, προ 40, δεν θα σου πει κάποιο πω.
Ναι. Μπράβο. Ωραίο. Μιζέρια. Στην 7 χρονών. Θα κάνει μπάνιο το Μάιο. Συνελθέ. Μιζέρια, εντάξει. Αυτό πάντως που. Για να δώσω φοβερή πάσα και στο επόμενο θέμα. Αυτό που έχει αναβαθμίσει αυτό το lockdown. Όλα αυτά τα lockdown του Νοεμβρίου. Σε σχέση με το προηγούμενο. Είναι ότι υπάρχει αθλητική δράση. Φρέσκια. Ναι. Δεν καθόμαστε να βλέπουμε ξανά άρα, το τελικό του 2012. Άρα μπορώ να αλλάξω απάντηση. Το αγαπημένο μου lockdown είναι το δεύτερο. Γιατί υπάρχει αθλητική δράση. Σκέψου λίγο όμως πώς το περάσαμε αυτό χωρίς αθλητικά, χωρίς τίποτα. Last Dance. Last Dance, σωστά. Πολύ Last Dance. Και εγώ δεν ήταν κρύψω... ένα μικρό φιξάκι, ήταν δύο ώρες την εβδομάδα. Ναι, τίποτα. Και εγώ δεν θα το κρύψω, είδα πάρα πολύ κονσέρβα μπάσκετ Ολυμπιακού. Πάρα πολύ. Δεν ήταν το. Δεν ήταν, προφανώς δεν ήταν το ίδιο. Και είναι και αυτό το ότι ξέρεις. Το Remember When, ρε παιδί μου. Ναι, όπως ναι, λέγανε, ναι. Το λέγανε στους Σοπράνους, το Remember When is the lowest form of conversation. Δηλαδή, αυτό κάπως εμένα με στεναχωρεί, ναι. Γιατί τα βλέπα κι εγώ αυτά τα παιχνίδια. Τα βλέπα. Ορίστε. Και μάλιστα tweetara κιόλας, σαν να έκανα live tweeting. Ναι, γιατί τι τους έκανες τότε. Live Ευρωλίγκα. Ναι. Και μετά είναι λίγο στενάχωρο το τι ζούμε τώρα. Μπασκετικά σαν χώρα, δεν θα τοποθετηθώ. Μπασκετικά σαν χώρα. Εντάξει, οι Παναθηναϊκοί ξαφνικά βέβαια αυτή τη βδομάδα ζουν λίγο μέρες 2011 και πίσω. Ναι. Επειδή ήρθε ο. Κάπου κάποιος ράβει. Ράβει ένα εβδομαστέρι. Ήρθε ο Σούπερ Μάριο. Ήρθε ο Σούπερ Μάριο. Κοίταξε, αυτή ήταν μια μεταγραφή που είναι σαν τον Σέλστρεμ, Κάλστρομ, που ερχόταν πάντα. Δηλαδή που είναι πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, δεν το συζητάμε. Και ας μην την ναι, όπως και ο Ζερομπέρτο. Ακριβώς. Παίζουν στα βραδιποριακό, στα λεμποριακό σπίτια. Σίγουρα. Ναι, δηλαδή θα έπρεπε να. Ναι. Αν δεν παίζουν, θα έπρεπε να τους καλούν σίγουρα. Ναι. Και αν δεν τους καλούν, καλέστε τους. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή από εδώ απευθύνουμε μια έκκληση, αυτό το βήμα, όταν ξαναγίνει. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο Σούπερ Μάριο. Ναι. Κοίτα, εγώ δεν πολύ θυμόμουν να σου πω την αλήθεια στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή θυμόμουν, γέλαγα κάπως με το όνομα. Γιατί ξέρεις. Χαζο χιούμορ, χεζόνια. Δεν θυμάμαι τι παίχτης ήταν, τι διαφορά έκανε και αν έκανε διαφορά. Δεν πρόλαβε. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή... ότι έμπαινε ρε παιδί μου, έπαιρνε κανένα τρίποντο, έπαιρνε κανένα rebound εκεί. Μα αυτό δηλαδή νομίζω ότι πέρα από την πλάκα τώρα. Εγώ προφανώς τη θεωρώ μεταγραφάρα. Πιστεύω ότι. Ένα μεγάλο ποσοστό από τους Παναθηναϊκούς που χάρηκε επειδή είναι ο Χεζόνια που τουίταρε τη θύρα 13 και είναι Παναθηναϊκός και παίζει στο NBA. Δεν νομίζω ότι τον θυμόταν. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάρα πολύ. Σαν, να είσαι ένας φίλος και, δείχνει... και να υπάρχει κάποιος παίχτης που ναι, δεν έχει δείχνει ποτέ. Την αγάπη του χωρίς να έχει πάρει χρήματα, χωρίς να σκέφτεται το συμβόλαιο, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι τα φιλολυμπιακά σου αισθήματα. Έτσι. Νομίζω ότι και εσύ θα συγκινήθηκες όταν θα είδες τον Χάκετ να φυλάει το παρκέ του σεφ. Εννοείται. Στην πρώτη επιστροφή με την Μπάμπερ. Δηλαδή... Και ο Χάκετ έχει παίξει και στον Ολυμπιακό. Η Χεζόνια δεν έχει καν κάτι που τον συνδέει με τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν αγωνιστικό. Είναι ο Μάριο Χεζόνια ο Νταβόρ Σούκερ του 1995-97, πότε ήταν που ερχόταν συνέχεια. Κιόλας, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Χεζόνια. Περιμέναμε ότι θα έρθει κάποιος στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω όλοι λέγανε ότι θα έρθει, δεν ξέρω, σε 10 χρόνια. Θα έρθει να κλείσει την καριέρα του. Κανείς δεν περίμενε ότι θα έρθει φέτος. Ειδικά φέτος. Δηλαδή δεν ήρθε άλλες και άλλες χρονιές. Εντάξει, για μένα αυτό που το συζητάγαμε είναι αν θα μείνει, βέβαια, το καλοκαίρι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, όμως υπάρχει, ξέρεις, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, υπάρχει ναι. ένα πολύ ωραίο story. Όχι, ότι ναι. ήρθε το Balkan Boy, ας πούμε, από την Αμερική. Το Balkan Boy το λέω, δεν το λέω υποτιμητικά ή κάτι, προς Θεού. Είχαν φτιάξει ένα group στο Bubble οι Βαλκάνοι. Με μπροστάρι τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς και τον Ντράγκιτς, όπου τους είχαν μαζέψει όλους τους πιτσιρικάδες, ας πούμε, από τον Ντόντσιτς και τον άλλον, δεν θυμάμαι πώς τον λένε τον άλλο, τον Σλοβαίνο του NBA, μέχρι τον. Τον Ντράγκιτς. Όχι, ο Ντράγκιτς ήταν ο αρχηγός της φάσης. Δηλαδή είχε ανεβάσει και το tweet και τέτοια. Το Βούτσεβιτς του Ορλάντο. Και μπήκε μετά και ο Χεζόνια και διάφοροι άλλοι τέτοιοι. Βγάζανε κάτι φωτογραφίες και λέγανε ότι είμαστε τα Balkan Boys και τι ωραίο περνάμε στο Bubble. Και ακούγανε μαζί τραγούδια σλοβένικα, σέρβικα, πώς το λένε. Πίνανε ρακές. Είχαν φτιάξει μια τρομερή φάση στο Bubble. Αυτά είναι το Γιάννη, δεν το φωνάζανε. Κοίτα, κάνανε το τέτοιο. Πρέπει να ήταν. Κάνανε το διαχωρισμό ως άνθρωποι. Από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Α, οκ, εντάξει. Οπότε είχαν μαζευτεί Κροάτες. Ναι, ναι, ναι. Ο Νούρκιτς ήταν επίσης. Σέρβοι, ναι. Νούρκιτς. Και κάνουν τρομερή παρέα. Ζηλευτό. Οπότε λοιπόν που λες έρχεται αυτό το Balkan Boy, όπου έχει να παίξει μπάσκετ από τον Bubble
και βλέπεις ένα τύπο ο οποίος είναι χτισμένος, δηλαδή είναι έτοιμος για bouncer σε κάποια αγγλική pub, ότι όχι δεν μπαίνεις. Έχει αυτό το ωραίο το μαλλί, το φιλαριστό. Έχει την κάλτσα, την λευκή, την ψηλή. Είναι πόζερος, αλλά. Είναι φοβερός. Το υποστηρίζει. Το υποστηρίζει τέλεια. Έχει έρθει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σαν να τον έχει ντύσει ο μπαμπάς του. Την πρώτη φορά που θα τον πάει στο γήπεδο, στα πράσινα. Πραγματικά. Αλλά είναι επιλογή ρούχων από μπαμπά, όχι από μαμά. Γιατί η μαμά θα ξέρει ότι δεν θα ταιριάζει, δεν θα σου βάλω τη φόρμα την κοφρέ, γιατί μπορεί να μην φαίνεται ωραίο στα άλλα παιδάκια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τον έχει ντύσει μπαμπάς. Είναι μπαμπάς ή είναι την φωτογράφηση στα βαφτίσια σε εφημερίδα. Τη βαφτίζουμε το μικρό Μάριο. Μόνο ένα κασκόλ. Όχι, είχε και κασκόλ. Βέβαια είχε κασκόλ. Είναι αυτό. Βαφτίζουμε το μικρό Μάριο, φωτογραφία στη αθλητική χοπαλιά, ας πούμε. Πάντως, κι εγώ δεν θα πω ψέματα, έχω κάτσει και έχω δει και τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε. Μόνο και μόνο για να τον χεζόνια, δεν υπήρχε περιοχή. Συγκλονιστικό στο πρώτο. Ναι, συγκλονιστικό. Δηλαδή αυτό που έκανε είναι εξωπραγματικό. Που... Τρεις προπονήσεις, ταξίδια, γιατί υπάρχει το jet lag το ένα το άλλο. Δηλαδή... Απραξία ενός χρόνου σχεδόν. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα και βάζει. Και δώστε μου την μπάλα. Το οποίο το έκανε και στο χθεσινό παιχνίδι με την. Με την Bayern, ναι. Με την Bayern, δώστε μου την μπάλα στο τέλος τουλάχιστον. Παιδιά, παίζω. Δηλαδή, βλέπω τι κάνετε. Όχι, απλά παίζω. Παιδιά, είμαι τουλάχιστον μία φορά καλύτερος από όλους σας. Φέρτε εδώ την μπάλα, μπας και γίνει κάτι. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα φάουλ. Εσείς τη χάνετε, ρε παιδιά, την μπάλα. Δεν μπορείτε να την κατεβάσετε. Μόνοι σας την κολλάτε στο τάμπλο. Ελάτε, δηλαδή, δώστε τι. Και όντως κάπως έτσι το πήγε. Μέτρια εμφάνιση. Εντάξει, δεν μπορεί να βάζει. Εμφάνιση του 6,5-7. Οκ. Okay. Ναι, για δεύτερο παιχνίδι θα βρει ρυθμό κτλ. Και τώρα θα έχει ενδιαφέρον που γυρνάνε και οι άλλοι δύο, ο Νέντοβιτς και ο Παπαπέτρου, που παίρνουν συνήθως αρκετές επιθέσεις. Να δούμε λίγο πώς θα μοιραστεί όλο αυτό το πράγμα. Μια άλλη μεταμόρφωση που είδα πάλι στο One Man, ναι, και το έγραψε ο φοβερός και τρομερός Γιάννης Μπαϊρακτάρης. G-Biral. Είναι αυτή μάλλον, του Γκονζάλο Ιγκουαΐν. Η τρομακτική μεταμόρφωση του Γκονζάλο Ιγκουαΐν στη ΣΥΠΑ. Ποδόσφαιρο. Παίζει στην Ίντερ. Αλλά στην Ιταλική, Ίντερ Μαϊάμι, δεν είναι έτσι μεγάλος. Για όσους τον έχουν στο μυαλό τους ότι είναι 37 και 38 χρονών. Όχι, είναι 32. Είναι μόλις 32 στο 33. Δεν θα μπορούσε να παίξει, να γυρίσει στην Νάπολη και να βάζει, δεν σου λέω 30, να βάζει 10-12 γκολ το χρόνο. Θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Ελεραμπή. Λοιπόν, η μεταμόρφωση λοιπόν δεν έχει να κάνει τόσο στο σώμα. Έχει να κάνει και στο σώμα, έχει χάσει κάποια περιπτά κιλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχει να κάνει στο μαλλί. Ναι. Πήρε μια γενναία απόφαση. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι, επειδή έχω πολλούς φίλους και τους στέλνω την καλησπέρα μου, που ταλανίζονται από αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Καλά, μην πας μακριά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θοδωρή. Θέλω να πω ότι είναι. Δεν ξέρω αν είναι γενναία απόφαση, αλλά τη θεωρώ χωρίς επιστροφή. Δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Αν το κάνεις. Δεν υπάρχει επιστροφή, ναι. Δεν γυρνάς. Ξέρεις ότι. Ο Ιγκουαΐν από τα 32 του πλέον μέχρι τα βαθιά γεράματα, ελπίζουμε, θα είναι έτσι. Καραφλός. Ναι. Χωρίς μαλλί. Αυτή τη στιγμή ο Ιγκουαΐν είναι καραφλός, δεν έχει. Με την ένα που λέγαμε, με την ψηλή τα πήρε. Και έχει πολύ μουσι. Είναι όπως είναι μια κομβική απόφαση. Εγώ την ονομάζω στο μυαλό μου απόφαση ή φάση Γρηγόρης Γεωργάτος. Που τον θυμόμαστε στον Ολυμπιακό πολύ μικρό με μαλλί. Αλλά ξαφνικά είδε ότι. Και Στέλιος Γιαννακόπουλος. Μαζί ήταν αυτό. Μαζί χάσανε τα μαλλιά τους. Πήραν μαζί τη γενναία απόφαση και ξαφνικά του θυμάσαι. Ο Τζόρτζεβιτς την είχε πάρει πρωτός. Ο Τζόρτζεβιτς ήρθε, νομίζω. Α, ο Τζόρτζεβιτς... Είχε λίγο. Μπορεί να γεννήθηκε, ίσως όχι. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω πάντως ότι είναι, ρε παιδί μου, ο Γεωργάτος και ο Γιαννακόπουλος οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ξαφνικά του θυμάσαι καραφλούς και τελείωσε. Δεν. Αυτό ήταν. Θέλει και ένα σκουλαρίκι όμως, νομίζω, για να δείξει κάτι. Θέλει ίσως σκουλαρίκι, θέλει μουσι, θέλει κάτι για να. Για να μην φαίνεται τόσο. Δεν θα πω θλιβερό. Γιατί μάλλον. Όχι, εγώ δεν θα πάρω καμία θέση, δεν το κρίνω τώρα την. Εντάξει, εσύ μιλάς το πώς νιώθει. Και εκ του ασφαλούς λίγο. Πώς νιώθει ο άνθρωπος. Μιλάς εκ του ασφαλούς. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, το έχω σκεφτεί. Πάντως, θέλω να πω εδώ ότι έχεις όντως φοβερό μουσί τώρα που το βλέπω από πολύ κοντά. Δηλαδή, για να μπούμε πάλι στα παπούτσια του Μάικ του Παπασημακόπουλου, τον οποίο τον χαιρετούμε. Γεια σου, Μάικη. Να σε καλά. Σε περιμένουμε και πάλι όποτε θέλεις. Ναι, εδώ. Τρεις. Ας είμαστε και τρεις. Δηλαδή. Ναι, με τις μάσκες μας προστασία δεν υπάρχει το συζητάμε. Αντισηπτικά έχουμε. Μαλλί έχει ο Μάκης. Ναι, δεν του λείπει το μαλλί. Πολύ ωραίο. Δεν του λείπει το μαλλί. Και να πούμε ότι. Μια φοβερή πάσα από τον Ιγκουαΐν στις γυναίκες. Ότι αυτή την ώρα θα δωρεί που μας ακούει ο κόσμος. Και όλη τη μέρα. Έτσι. Και για όλη την ημέρα. Και για όλη την ημέρα.
είναι η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Χρόνια πολλά στις γυναίκες. Έτσι. Που τη ζωή σας, τη ζωή μας, όλες. Γενικά. Που φέτος. Γενικά, εγώ με τις Παγκόσμιες Μέρες, με αρκετές από αυτές είμαι λίγο. Ότι, okay, εντάξει. Δεν υπάρχει κάποια που να την αγαπάς περισσότερο από τις άλλες. Δηλαδή, δεν κάποια που να σε συγκινεί. Εγώ είμαι κατά των Παγκόσμιων Ημερών. Και εγώ είμαι αρκετά κατά των Παγκόσμιων Ημερών. Δηλαδή, ξαφνικά ασχολούμαστε μία μέρα, ναι, μου φαίνεται κάπως πάρα πολύ με κάτι. Δηλαδή, ναι, ναι. Και την επόμενη μέρα λέμε: οκ, okay, το κάνουμε. Εντάξει, το κάναμε. Αυτό κάναμε, τελείωσε. Το χρέος μας, ναι, προχωράμε. Αλλά. Αγαπημένη Παγκόσμια Ημέρα. Δεν θα το έλεγα ότι έχω μία αγαπημένη Παγκόσμια Ημέρα. Όχι. Ωραία, ας επιστρέψουμε στην. Αλλά φέτος νομίζω ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει με το Me Too κλπ. Εντάξει, το Me Too είναι. Είναι, ναι, δεν είναι. Ένα ongoing. Είναι ongoing και δεν είναι, δεν αφορά και μόνο τις γυναίκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει ξαναφέρει λίγο στο τραπέζι τη συζήτηση σχετικά με το. Ότι, οκ, okay, έχουμε ακόμα λίγο δρόμο ώστε να θεωρήσουμε ότι τα έχουν λύσει τα προβλήματά τους οι γυναίκες. Δεν τα έχουν λύσει σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ζούμε, νομίζω, σε ένα πατριαρχικό κόσμο που έτσι τον έχουμε κληρονομήσει και πρέπει να τον αλλάξουμε. Ναι, δηλαδή, γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, πάντα υπάρχει ένας τύπος σε ένα καφενείο που θα σου πει: ψηφίζουν, ρε φίλε. Δουλεύουνε. Έτσι, τι άλλο θέλουνε. Τα ισότητα, ίσως. Θέλουνε λίγο, ίσως, ναι. Ναι, ξέρω, πράγμα, ναι, δηλαδή. Να υπάρχει γκάπα στις πληρωμές. Ναι. Να μπορούν να περάσουν από μια διάβαση. Αυτό, να μην κοιτάνε πίσω στο δρόμο το βράδυ, να γυρνάνε στο σπίτι, επειδή οποιοδήποτε ανώμαλος. Όχι απαραίτητα θα τους επιτεθεί, αλλά και θα τις κοιτάξει περίεργα. Μια γυναίκα θα φοβηθεί πάρα πολύ. Θα κάνει ένα ηλίθιο σχολιάκι τύπου: τι γίνεται, μωρό. Που και, ακόμα και για. Που δεν είναι πλάκα προφανώς, αλλά ακόμα και να μην είναι αυτός που θα το κάνει κακοποιητής και βιαστής και οτιδήποτε. Όχι, δημιουργεί στο κεφάλι της ακριβώς, μια συνθήκη, ναι, που διαιωνίζεται για χρόνια, κατάλαβες, και μαζεύεται. Βέβαια, και είναι σοκαρι. Αυτό που εμένα με έχει σοκάρει τον τελευταίο καιρό. Όχι, είναι δύσκολο, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ποτέ. Ελάχιστα πράγματα από αυτά μπορούμε να καταλάβουμε. Ούτε την ανισότητα στα εργασιακά και στους μισθούς, ούτε το. Όλος ο κόσμος είναι φτιαγμένος έτσι κι αλλιώς από αντρική οπτική γωνία. Ναι. Και αυτό παίρνει, εντάξει, λογικό είναι να παίρνει χρόνια ολόκληρα να αλλάξει, αλλά τουλάχιστον γίνονται τα πρώτα βήματα. Αυτό που με έχει σοκάρει εμένα φέτος είναι με αφορμή το Me Too και συζητώντας με γυναίκες, ότι όλες οι γυναίκες, αλλά όλες οι γυναίκες έχουν τουλάχιστον μια ιστορία να σου πούνε, αν όχι κακοποίησης ή επίθεσης, συμπεριφοράς άθλιας από κάποιον. Ναι, δηλαδή. Που τη θεωρεί κτήμα και κάτι τέτοιο, ότι ναι, του, ναι, ανήκει, ναι, και ότι έχει το entitlement, ας πούμε, να, επειδή απλά είναι ένας άντρας, να της πει ό,τι έχει στο κεφάλι του, χωρίς να φιλτράρει το οτιδήποτε. Ναι, 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 ναι. Είναι σαν να την βλέπει, ας πούμε, είναι κατευθείαν ότι η κοινωνία του έχει δώσει το πάνω χέρι, ότι μπορεί να πει ό,τι θέλει. Όχι, δεν είναι έτσι, φίλε μου, sorry, δηλαδή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και επίσης, για να δώσω και μια ωραία πάση στο αφιέρωμα που τρέχει αυτή τη στιγμή στην κεντρική σελίδα του One Man. Ίσως ας μην μιλήσουμε εμείς για τις γυναίκες. Ναι, ναι, άλλο, δηλαδή, ας τις ακούσουμε. Ναι. Τι έχουν να μας πούνε και ας πάρουμε, όχι παρά. Ας ακούσουμε τι έχουν να πούνε. Ας δούμε λίγο την οπτική τους, παιδιά. Έτσι είναι. Αυτό που λένε. Να τα ακούσουμε, να το διαβάσουμε, να το σκεφτούμε. Ναι, δηλαδή. Εντάξει, δεν χρειάζεται ακόμα και αυτό το ζήτημα της ανισότητας προς τις γυναίκες και της κακής συμπεριφοράς προς τις γυναίκες να το εκφράσουμε εμείς. Δηλαδή, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε καν να το καταλάβουμε. Για να επανέλθω λίγο σε αυτό που έλεγες με το ότι όλες έχουν μια κακοποιητική συμπεριφορά. Με σόκαρε κάπως, γιατί δεν ήξερα. Ότι κάνα μια κουβέντα, ρε παιδί μου, όταν είχα πάει μια Κυριακή να φάω με την οικογένειά μου, με τους γονείς μου, ότι είχε και η μητέρα μου κάτι να μου πει, ξέρεις, κάποια ιστορία από τα 20 της. Δηλαδή είναι φοβερό. Βέβαια. Ή η αδερφή μου, ας πούμε, ξέρω και για την αδερφή μου διάφορα. Που, όχι κάτι φοβερό ή κάτι άσχημο, ευτυχώς. Αλλά... Ναι, δεν είναι όλα ακραία. Αλλά έστω και κάτι μικρό το έχει βιώσει κάθε γυναίκα εκεί έξω. Το οποίο είναι απίστευτο. Δηλαδή, σκέψουμε με πόσο άγχος, πίεση και νεύρα. Ναι, ξυπνάς τη μέρα σου τελείως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Ναι, από, ναι. Όταν ξυπνάει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Αμπατζής χαλαρός και φτιάχνει τον καφέ του και, ναι, ανοίγει το παράθυρο και βλέπει τα πουλάκια απέναντι. Ναι, και πάω μετά και αφιερώνω 2,5 ώρες το μουσείο, ας πούμε, για να. Να το χαρεί ο Θοδωρής αυτή την κατάσταση που το βλέπει σήμερα. Και είναι εξαιρετικό. Δεν έχω, ναι, να πω κάτι άλλο για αυτό το μουσί. Δηλαδή είναι. Ναι. Άκουγα. Η αλήθεια είναι ότι ο φωτισμός στο στούντιο, και θέλω να μου το πεις αυτό, το αναδεικνύει λίγο περισσότερο. Ναι. Γιατί, ναι, το βλέπεις, ναι, και πάνω. Ναι, 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 τα φώτα είναι φοβερά. Το βλέπεις στο γραφείο, αλλά εδώ πέρα δείχνει λίγο. Έχουμε πάρει και τις αποστάσεις μας, δεν είναι ότι είμαστε και. Όχι, έχουμε.
τηρήσει όλα τα μέτρα, γιατί εντάξει, το lockdown αυτό μας έχει κλονίσει. Πάντως δεν ξέρω. Μακάρι όλο αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες να. Όχι, μωρέ, ξέρεις, είναι να τώρα, μην κοπάσει. Ναι, είναι τα αυτιά ανοιχτά. Δηλαδή, αν υπάρχει μια ευκαιρία να ακουστεί κάτι, είναι τώρα. Δηλαδή, τι συζητάμε. Ναι, το Me Too έγινε στην Αμερική τον Οκτώβριο του 17, του 18. Τότε ήταν και εκεί ανοιχτά τα αυτιά. Δηλαδή, και θέλει κάτι μικρό. Μικρό. Θέλει μια μικρή. Την πρώτη σπίθα. Που μπορεί να έχουν υπάρξει, ας πούμε, μεγαλύτερες βόμβες τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να μην ήταν έτοιμο το σύστημα, ας πούμε, να ακούσει. Ναι. Και χρειάστηκε αυτή η σπίθα να ανοίξουν τα αυτιά και να βγαίνουν και να μιλάνε. Και είναι φοβερό όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και με την κακοποίηση σε όλους τους τομείς, και καλό να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει. Εγώ αυτό έχω να πω. Βέβαια. Και σκέψου όλοι αυτοί οι άνθρωποι πόσα χρόνια τα κρατούσαν μέσα τους. Κακοποιητικές συμπεριφορές, παρενοχλήσεις, βία στον εργασιακό χώρο. Που επιτέλους βγαίνουν και μιλάνε άφοβα. Επιτέλους. Και προφανώς, για να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε, ακόμα υπάρχει αντίλογος, έτσι. Ακόμα υπάρχει κόσμος που. Ναι, εντάξει, θα δώσουμε τώρα. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι δεν. Δηλαδή, ας κάτσουν να σκεφτούν. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να του το βάλει στο μυαλό. Απλά αυτό πάει στο. Το γιατί τώρα, γιατί έτσι γουστάρουν. Δηλαδή, αυτή είναι η απάντηση. Καλά. Γιατί δεν σου πέφτει λόγος. Προφανώς. Απλά θέλω να πω ότι ακόμα και τώρα και με όλα αυτά που έχουν βγει στο φως, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας εκεί έξω το οποίο θέλει το χρόνο του και πρέπει να το πείσουμε για τα αυτονόητα. Οπότε δεν θα. Είσαι αισιόδοξο, ας πούμε, ότι αυτό θα μπορέσει όχι, να γίνει. Όχι, άμεσα. Δηλαδή αυτό θέλει. Χρόνια. Δηλαδή αυτό πράγμα με την κοινωνία. Ρε παιδί μου, ένας τύπος που βλέποντας. Τι να σου πω, από την Μπεκατόρου μέχρι οποιαδήποτε καταγγελία. Το μόνο σχόλιο που έχει να κάνει είναι γιατί τώρα, ή δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό. Ή ας πούμε, μήπως έχει κάποιον άλλο σκοπό και κάποιο απότερο όφελος. Δεν θα αλλάξει αυτός ο άνθρωπος άποψη εύκολα. Δηλαδή. Τι να σου πω, ξαφνικά θα μπει στο μυαλό του να τον κάνει να σκεφτεί λογικά. Δεν θα το καταφέρει. Όχι, αλλά αυτό είναι μια τρομερή πάσα για να γυρίσουμε πάλι στην αρχή, στα lockdown. Ναι. Να πούμε σε αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας, ότι την απάντηση την έχει δώσει ο Clint Eastwood. Το θέμα είναι. Φοβερός Πέτσας. Φοβερός Πέτσας. Θυμάμαι, δηλαδή, στο πρώτο lockdown που τον κουρεύει η γυναίκα του και μου είχε φανεί πάρα πολύ sad. Δηλαδή, οκ. Γιατί. Ας το λίγο παραπάνω. Καρφάκι έχεις, δεν θα γίνει χαλιά. Κανείς δεν κατάλαβε ότι κουρεύτηκες, καταρχάς. Κανείς. Ναι, κανείς δεν κατάλαβε ότι κουρεύτηκες. Φοβερός Πέτσας, μην τρολάρετε τα μέτρα. Πιστεύεις φταίει έστω και 0,1% το ότι δεν τηρεί κάποιος τα μέτρα, το ότι τα τρολάρουν οι διάφοροι μανιάτιδες του Twitter? Νομίζω ότι τα τρολάρει η ίδια η κυβέρνηση με αυτά που βάζει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι φταίει ο Μανιάτης. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Κώστα, ναι. Όχι, ο Μανιάτης καλά κάνει. Στέκεται νομίζω στη σωστή πλευρά των πραγμάτων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το Μανιάτη. Οπότε, Κώστα, Μανιάτη, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις καλύτερα. Τρόλαρε τα μέτρα και νομίζω ότι αυτό είναι και ένας καλός τρόπος με αυτόν τον προτροπή, θα το έλεγα, στον φίλο μας τον Κώστα, να κλείσουμε για αυτό το πρώτο podcast νέας εποχής. Βέβαια, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα τα λέμε κανονικά κάθε Δευτέρα. Το Μούσι μου, ο Θοδωρής, ο Κανελόπουλος και όποιος είναι μαζί μας, τυχερός άτυχος χολύπτης. Αυτά, καλή εβδομάδα να έχετε. Arrivederci, που λέγει και ο Brad Pitt. Γεια σας.